απαντήσουμε, Βιολέτα. Η Λίλικα. Και ποια ήταν αυτή που παρέσυρε τις άλλες? Μα φυσικά η Λίλικα. Και αυτή που καθυστέρησε τις άλλες? Καλή και ερώτημα. Η Λίλικα. Φτάνει πια. Ωραία, δεν θα πω τίποτα. Στο γιοφύρι, στη σάρτα,
Και μετά οι Γερμανοί, κατοχή. Και ακόμη χειρότερα, αλληλοφαγωμάρα, ο αδερφός το σκοτώνει τον αδερφό. Πόσα χρόνια πέρασαν για να σταθούμε πάλι στα πόδια μας. Πες και κανένα καλό λόγο για τον ήρωά σου. Για έλα εδώ. Ορίστε, κοίτα τα. Καμαρωτά, καμαρωτά είναι τα πουλάκια. Πάλι μηνά. Τόσα χρόνια με έχεις ιστορίσει τα κατορθώματά σου. Αυτά εδώ είναι όλη μας η ζωή. Είναι η ζωή των παιδιών μας, των εγγονών μας. Είναι το αίμα μας και η πατρίδα μας. Δεν λέω, τιμή και δόξα. Άξιος και γενναίος. Αλλά ας τα καθάστε σούλα τους. Τι σου φταίω εγώ η Έρμη να μην κλείνω μάτι τις νύχες που τα φοράς μαζί με τον ηθικό σου. Γυρνάς από τη μία πλευρά, ντρουντρου. Γυρνάς από την άλλη, το ίδιο. Ούτε γέρα γίναμε τα βραχιόνια δεν θα έκανε τόσο θόρυβο. Α, ώστε έτσι. Μάθε λοιπόν, κυρία μου, πως καλύτερα να είσαι ευνής από τα κουδουνίσματα αυτά, παρά να είσαι τώρα χείρα και να σου κρεμάω τις κουδούνες. Θεός φυλάξει. Σπαργώθηκε, σωρίστε. Να τη ζησούλα. Τράβησε τη μέρα που προτέθηκε για την Αμερική. Ναι, κάτι ξέρει η αδερφή σου και έφυγε. Το ίδιο θα έκανα κι εγώ, αλλά βλέπεις, δεν υπήρχε μέρος που να μην το γράφει ο χάρτης. Έλα, παραπονιάρη, ρωά μου. Αν δεν ήσουν εσύ, τι θα έκανα εγώ. Αχ, η αδερφαντία. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τη μέρα που έφυγε. Τόσος κόσμος τότε ξενιδευόταν και πήγαινε όπου του είχε τύχει του γραμμένου. Αυστραλία, Γερμανία, Αμερική. Άρε μεγάλε Καζατζίδη,